Θέλω να μιλήσω λίγο για σένα. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησες καταρχήν να σκέφτεσαι να γίνεις μπασκετμπολίστας, εάν το έκανες από χόμπι τότε. Και θέλω να μου πεις γενικά τα παιδικά σου χρόνια, πώς ήτανε, πού μεγάλωσες. Ναι, μεγάλωσα. Απλά πράγματα, ναι. Και είναι πολύ απλές και απαντήσεις, γιατί δεν ενδιαφέρουν από κανένα άλλο. Μεγάλωσα σε μια μέση οικογένεια ελληνική. Δεν είχα καμία διαφορά από κανένα άλλο παιδί, ούτε είχα τα πάρα πολλά πράγματα, ούτε μου έλειψε τίποτα. Γεγονός είναι ότι εγώ μεγάλωσα ψηλός, όπως μου λένε χαριτολογώντας κάτι φίλες, πριν να γεννήθηκε σε 7 χρονών. Πολύ καλή. Και φαντάζομαι ότι θα το είχες και εσύ αυτό το πρόβλημα. Εγώ το είχα το πρόβλημα αυτό. Το ύψος. Γιατί τότε σε εκείνη την εποχή, δηλαδή το μιλάω το 1974-1975. Δεν ήταν τα παιδιά γενικώς ψηλά τότε. Δεν είχε καθόλου κόσμο ψηλό. Το 1982 θεωρούταν πανύψηλο. Εγώ να σου πω να γελάσεις τώρα. Μια εποχή νόμιζα ότι είχα γιγαντισμό. Κι εγώ. Και εσύ. Πήγα σε γιατρό. Κι εγώ πήγα σε γιατρό. Σιγά μην το άφηνα. Είχα τρελαθεί. Μιλάμε ότι καθημερινά, δεν σου κάνω πλάκα τώρα, δηλαδή στην ηλικία 6η δημοτικού για πρώτη γυμνασίου, ψήλωσα μέσα σε ένα καλοκαίρι. Mm-hmm. Μέσα σε καλοκαίρι νομίζω πήρα 10 πόντους. Yeah. Γιατί στο δημοτικό δεν ήμουν ψηλή, ήμουν έτσι λίγο στρουμπουλούλα και. Mm, ναι, καμία σχέση. Είχα στομαχάκι, το λεγόμενο στομάχι του ύψους που λένε. Ακώ. Και έβαζα, θυμάμαι, σημάδι στον τοίχο, το οποίο ξεπέρναγα, ας πούμε, ένα εβδομάδα και είχα τρελαθεί τελείως. Λέω, μαμά στο γιατρό, κανονικά έχω γιγαντισμό. Και τελικά γλίτωσες, δεν είχες γιγαντισμό. Δεν είχα γιγαντισμό, εντάξει, ήταν. Φόβη της εφηβείας ότι ψηλούν. Το είχες και εσύ αυτό, Βέβαια. Σε γιατρό κανονικά, ο οποίος μου είπε ότι δεν έχω τίποτα παθολογικό. Εν πάση περιπτώσει όμως το πρόβλημα είναι ότι δεν υπήρχαν ποτέ ούτε ρούχα, ούτε παπούτσια, ούτε αυτά. Απολύτως τίποτα. Τίποτα σαν αυτό ήθελα να σου. Το μεγαλύτερο νούμερο παπούτσι που έβρισκα ήταν 44. Εγώ φορούσα 46, ξέρω. Τότε. Τότε, τώρα. 51. Και. Καλά πάμε, 41. 41 φορά. Μεγαλούτσικο. Πού βρίσκεις γυναικεία παπούτσια, δεν φαντάζομαι. Εντάξει, τώρα τελευταία έχουν φτιάξει τα πράγματα. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, γιατί παλιά κάναμε παραγγελίες δηλαδή. Να έχουμε. Υπάρχουν δύσκολα τα πράγματα. Γιατί. Δηλαδή με τα παιδιά σχολείου είχες πρόβλημα. Σου λέγανε διάφορα, ας πούμε, αυτά τα επίθετα που δίνουν στους ψηλούς. Καλά, σίγουρα. Αυτό είναι, δεν με πειράζουν τόσο πολύ τα επίθετα. Όσο το γεγονός ότι όταν είσαι πιτσιρικάς θες να μοιάζει με τους υπόλοιπους. Θες να είσαι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Ναι. Δηλαδή συνήθειες, όλα αυτά. Τα παιδιά βλέπει το ένα το άλλο και κάνουν ακριβώς. Αντιγράφει το ένα το άλλο. Λοιπόν, ναι, παπαγάλι. Εγώ αυτό που δεν μπορούσα να τα αντιγράψω είναι στο ύψος. Ούτε αυτά όμως εσένα. Ούτε αυτά εμένα. Τελικά ευτυχώς δεν μπορούσα να τα αντιγράψω γιατί πραγματικά σε καλό μου φύγει τελικά το ύψος. Παρά σε κακό. Άρα τι θες να μου πεις, θες να μου πεις ότι επειδή ήσουν τόσο ψηλός και επειδή μόνο και μόνο δηλαδή η κίνησή σου να μπεις στο μπάσκετ ήταν επειδή ήσουν ψηλός. Ναι, ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε μπάσκετ το 1979 στην Ελλάδα. Μάλλον υπήρχαν πάρα πολύ καλές ομάδες και είχαν επιτυχίες και τέτοια. Δεν υπήρχε τηλεόραση στο μπάσκετ. Δηλαδή, σε κινήσανε, σου το προτείνανε κάποια. Γιατί εμένα με κυνηγάγανε μικρή να παίξω μπάσκετ και δεν ήθελα. Ίσως επειδή ήσουν στην Αθήνα. Εγώ ήμουν σε μια επαρχία έξω από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός. Υπηρετούσα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Από πού είσαι. Τα ρωτάω αυτά και για μένα. Στη Θεσσαλονίκη έχω γεννηθεί. Όχι μόνο για μένα, αλλά γενικά γιατί. Να το πούμε το βιογραφικό. Να το πούμε το βιογραφικό, να το ξέρουν βέβαια, λίμωνο, απ' έξω είχαν 100 τα άλλα, δεν έχει σημασία. Έτσι και έτσι, έχω ακούω διάφορους τόπους καταγωγής. Έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη, έχω γεννηθεί, η καταγωγή μου από τα Γρεβένα. Ένα πολύ ωρινό μέρος, όμορφο βέβαια, αλλά σπάνια πηγαίνω τελικά εκεί. Πάντως ο πατέρας μου υπηρετούσε στο Λιτόχωρο Πιερίας έξω από την Κατερίνα χωριό, όπου εκεί δεν υπήρχε μπάσκετ, το να είσαι ψηλός ήταν πραγματικά τεράστιο ελάττωμα. Ελάττωμα. Ναι, τεράστιο. Εσύ το ένιωθες ελάττωμα. Τότε ναι, το ένιωθα ελάττωμα. Δηλαδή σε πείραζε αυτό, είναι που σε ρώτησα. Ενοχλούσε. Ενοχλούσε. Γι' αυτό και μου έμεινε και μια έμφυτη αθροπιά. Ναι, μου είχε μείνει. Εγώ δεν μπορώ να περπατήσω όλη. Ναι. Ευτυχώς εγώ δεν την πάτησα με αυτό. Αυτό ναι, μου κάνει εντύπωση που δεν την πάτησα. Τα περισσότερα κοριτσάκια που βλέπω τώρα που είναι ψηλά είναι όλα γέρονα. Για απίστευτους λόγους. Άλλους μεγαλώντας βέβαια γίνονται όλες γυναικάρες που καταλαβαίνουν. Αλλά το καταλαβαίνουν αργά. Το καταλαβαίνουν λίγο αργά, όντως. Για τον λόγο που πες πριν, ότι πρέπει να μοιάζεις με όλους τους άλλους. Και όταν ενδιαφέρεις από τους άλλους, είναι πρόβλημα σε αυτήν την ηλικία, όταν είσαι πιτσιρικάς. Αλλά. Ήταν τύχη που λες στο μπάσκετ. Γιατί δεν ασχολούνταν κανένα, δεν έπαιζε κανένα μπάσκετ. Με πιέζανε και από το σχολείο όταν πήρε μια μετάθεση τελικά ο πατέρας μου στη Θεσσαλονίκη και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να σε γράψουμε, να σε κάνουμε. Α, ήθελε και ο μπαμπάς σου. Όχι, δεν ήξεραν τίποτα ούτε από μπάσκετ ούτε τίποτα. Απλώς.
μετατέθηκε τέλος πάντων στη Θεσσαλονίκη, όπου έπρεπε να μείνουμε. Έχει συμμαθητές εκεί από το καινούργιο σχολείο, που δεν ήταν πλέον τόσο περίεργο το ύψος, υπήρχαν και άλλα παιδιά ψηλά. Ναι. Επιμένανε να σε πάμε να σε γράψουμε, που δεν είχα μεγάλη διάθεση για αθλητισμό. Τελικά με ψήσανε και. Και έγινε. Και έγινε αυτό που έγινε. Ευτυχώς που σε ψήσανε, δηλαδή. Λες. Μα σίγουρα. Για μένα σίγουρα. Για πολλούς σίγουρα, για όλους. Είσαι συγκρατημένος σαν άνθρωπος, δηλαδή έχεις κοντρόλ. Γιατί ένας αθλητής πρέπει να έχει τρομερό κοντρόλ στον εαυτό του. Δηλαδή να λέει θα ξυπνήσω εκείνη την ώρα, θα κάνω αυτό. Δηλαδή πρέπει να έχεις πρόγραμμα, φοβερό πρόγραμμα και φοβερή δύναμη ψυχική για να αντέξει όλο αυτό. Εκτός και αν πλέον μετά δεν ξέρω, μετά από κάποια στιγμή σου γίνεται συνήθεια αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχετε εσείς οι αθλητές, που είναι βαρύ, δεν είναι κάτι απλό. Εγώ δεν έχω πρόγραμμα. Δεν έχεις πρόγραμμα. Δεν έχω κανένα πρόγραμμα και είμαι τελείως. Δεν έχεις πρόγραμμα στη ζωή σου ή στην επαγγελματική σου? Στην επαγγελματική πρέπει να σοβάζουν το πρόγραμμα. Εγώ γι' αυτό σε ρωτάω, για την επαγγελματική σου. Ναι, επαγγελματική. Δηλαδή, κοίταξα, υποτίθεται ένας αθλητής πρέπει να φάει συγκεκριμένες ώρες, να κοιμηθεί συγκεκριμένες ώρες, να ξυπνήσει. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το κρατήσω. Ότι εντάξει, ότι πρέπει να πάω στην προπόνηση συγκεκριμένες ώρες και να πάω να ακολουθήσω την ομάδα στα ξενοδοχεία και στα αεροδρόμια, το κάνω. Αλλά αυτό να κάτσω στο σπίτι και να φάω συγκεκριμένη ώρα και να κοιμηθώ το απόγευμα όπως κάνω όλοι. Πριν τα παιχνίδια, πριν τις προπονήσεις, απόγευμα, ας πούμε, δεν μπορούσα να κοιμηθώ ποτέ. Έχω κοιμηθεί στη ζωή μου 15 φορές. Μα είναι και τρομερό όμως να σου λένε θα κοιμηθείς την τάδε ώρα, θα κάνεις αυτό. Είναι τρομερό πράγμα. Δηλαδή, θα μπορούσα υπάρχουν να άνθρωποι το που μπορούν να το κάνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν. Ναι, για μένα είναι τρομερό γιατί δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ. Όπως δεν θα μπορούσα ποτέ, ας πούμε, να δουλεύω πρωινή δουλειά σε ένα γραφείο. Καταλαβαίνεις που είναι ένα στάνταρ, ας πούμε, πρόγραμμα. Αυτό η ανάγκη μπορεί να σε κάνει να δουλεύει, όχι μόνο πρωινή. Η ανάγκη σε κάνει σίγουρα, αλλά σαν χαρακτήρα δεν ξέρω αν θα. Κοίταξε να δεις, εγώ σαν χαρακτήρας δεν θα μπορούσα να ανοιχτώ ούτε τα ξενοδοχεία, ούτε τα αεροπλάνα, ούτε τα. Βγαίνεις καθόλου, δηλαδή διασκεδάζεις καθόλου, πας που ένα. Τα καταφέρνω. Καμιά φορά, το καλοκαίρι κυρίως. Το καλοκαίρι. Τώρα το χειμώνα, σου είπα, εμείς περιμένουμε καμιά μεγάλη νίκη να μπορέσουμε να πάμε. Δηλαδή, μόνο όταν υπάρχει μεγάλη νίκη το διασκεδάζεις τελικά. Μόνο τότε μπορείς. Μόνο τότε. Δεν μπορείς αλλιώς. Ναι, γιατί δεν τον άλλο καιρό έχεις. Κοίταξε να δεις τώρα, καταρχήν. Όταν παίζεις Τετάρτη Σάββατο, είσαι την Τρίτη στο ξενοδοχείο. Την Τετάρτη παίζεις, δεν μπορείς να βγεις. Την Παρασκευή ξαναμπαίνεις στο ξενοδοχείο, ξαναπαίζεις το Σάββατο. Καταλαβαίνεις ότι πάει εβδομάδα. Και μια-δύο βραδιές που έχεις να μην μπεις σε ξενοδοχείο, καμιά φορά θες να ξεκουραστείς και λίγο. Συστηματικά. Προλαβαίνεις και εκεί πέρα πάει η εβδομάδα και τα ξεχνάμε όλα. Συστηματικά προλαβαίνονται. Συστηματικά προλαβαίνεις. Όσο προσπάθεια χρειάζεται. Καλά, μην μου αγχώνεσαι, εντάξει. Φυσιολογικότατα είναι αυτά. Δηλαδή δεν κατάλαβα γιατί δηλαδή ο Παναγιώτης Φασούλας να μην έχει αισθηματικά. Είσαι άνθρωπος, δεν είσαι. Όχι, κοίταξε. Ναι, είμαι άνθρωπος. Συμβαίνει όμως να είμαι και αθλητής. Εγώ έχω άποψη ότι οι αθλητές, τουλάχιστον οι αθλητές, για αυτούς μπορώ να έχω άποψη, ότι δεν έχουν καμιά τόσο ενδιαφέρουσα προσωπική ζωή που να ενδιαφέρει τον κόσμο. Ναι. Και κοίτα να πρέπει να το άκουσε σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε. Γενικώς η προσωπική ζωή των ανθρώπων, είτε είναι αθλητές είτε δεν είναι αθλητές, γενικά στους καλλιτέχνες, ενδιαφέρει γιατί, όχι γιατί είναι ιδιαίτερη η προσωπική ζωή που έχουν, διότι τι παραπάνω ακριβώς μπορεί να κάνει ένας απλός άνθρωπος που έχει κάποια σχέση με κάποιον καλλιτέχνη, το ίδιο πράγμα. Τι απλά είναι τα media που το κάνουν όλο αυτό, όλη αυτή η βαβούρα. Αυτό ακριβώς. Άρα, γιατί να μην έχεις και εσύ σχέση, γιατί να μην έχω και εγώ, γιατί να μην έχει, ας πούμε, και η κυρία απέναντι που δεν είναι σαφές ούτε αθλήτρια ούτε μες στο καλλιτεχνικό χώρο. Σαφές. Είναι το ίδιο πράγμα. Το κακό είναι ότι. Άρα, είσαι ερωτευμένος. Πας να μου ξεφύγεις. Είναι απαντήσεις που. Ξέρεις κάτι. Εμείς έχουμε μια τάση να αποφεύγουμε να απαντάμε σε προσωπικά και για άλλο λόγο. Γιατί αύριο θα πάμε σε ένα γήπεδο. Ναι, και θα ξέρω, έχεις δίκιο. Και θα αρχίσουν θα έχουμε να ακούσουμε διάφορα. Αυτό δεν είναι τρομερό. Αυτό είναι τρομερό. Στο ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ έντονο αυτό. Δηλαδή με τα προσωπικά, ας πούμε, κάποιον ποδοσφαιριστό. Πολλά έχουν και χιούμορ μέσα. Πολλά έχουν και χιούμορ. Ναι, βγάζουν αυτά τα τύπου ποιηματάκια. Αλλά πολλά είναι πολύ άσχημα και πολύ πρόστιχα. Και πραγματικά δεν. Για πες μου ένα, Παναγιώτη, που έχεις ακούσει. Πρόστιχο. Δεν. Όχι πρόστιχο, αστείο. Δεν θέλω να μου πεις πρόστιχο. Αστεία, λέγανε πάρα πολλά πέρσι στο ΠΑΟΚ όταν αντιμετωπίζαμε τον Ολυμπιακό. Τύπου. Είχε ο Ολυμπιακός πέρσι να έχει πολλά παιδιά τα οποία είχαν προβλήματα τριχοφυΐας. Λοιπόν, και φωνάζανε οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η ομάδα των 5 φαλακρών. Του χρόνου θα φαίνεται το 10, δεν θυμάμαι τι άλλο λέγανε. Άρα είχε ακόμα και οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι παράγοντες που ήταν πέρσι στο Παραδεσπορ. Ακόμα και αυτοί το διασκεδάσαν και γελάσανε με αυτά τα
συνθήματα όσον αφορά τα μαλλιά, ξέρω, κάποιο ελάττωμα, κάποιο. Μάλιστα. Αλλά από εκεί πέρα μπαίνουν σε πολύ. Μάλιστα. Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι, χωρίς να σε ενοχλήσει, γιατί σε φωνάζουν αράχνη? Δηλαδή, το έχω δει παντού να το γράφουν αυτό πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω, ένας. Φτιάχνεις τις κινήσεις σου όπως η αράχνη. Φτιάχνει σιγά σιγά τον ιστό ή... Νομίζω ότι βγήκε επειδή ήμουν καλό στα κοψίματα από μικρός και επειδή έχει, ξέρω, σε κάποιον δημοσιογράφο θύμισα, ξέρω, αράχνη μια φορά, κόβοντας την μπάλα κάπου ψηλά στο... κοντά στο καλάθι, όπως η αράχνη αρπάζει το θύμα, αρπάζει την μπάλα, ξέρω, κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Αλλά δεν, εγώ δεν το πολύ συνήθισα ποτέ αυτό το επίθετο, να σου πω την αλήθεια. Γενικώς τα επίθετα τις περισσότερες φορές είναι ενοχλητικά, εγώ πιστεύω, και στους αθλητές και τα επίθετα. Εντάξει, υπάρχουν και πολύ καλοπροαίρετα επίθετα και κάποια από τα οποία δεν είναι καλοπροαίρετα. Αυτό, εγώ πιστεύω, είναι καλοπροαίρετο. Ναι, καλοπροαίρετο είναι. Ναι, βέβαια καλοπροαίρετο είναι. Δεν συμπαθώ τις αράχνες γενικά. Ακριβώς. Σφοβία με τις αράχνες, δηλαδή. Σφοβία, όχι. Άρα δεν τις, τα μαμούνια γενικώς. Θέλω να μου βρεις ένα που μπορεί να συμπαθεί τις αράχνες, ας πούμε και τα φίδια, δεν νομίζω. Μπορώ να σου βρω. Μπορείς να μου βρεις ποιον? Έχει πάρα πολύ κόσμο που συμπαθεί τα φίδια. Που συμπαθεί τα φίδια ή που είναι φίδια. Από αυτούς έχει πολύ περισσότερους. Από αυτούς έχει πολύ περισσότερους. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, έχει μείνει ένα ανοιχτό ερώτημα εδώ πέρα, το οποίο δεν μου το απαντάς. Τι να κάνω, να φάω τον μπαλάκι, ας πούμε. Αυτό θα ήταν μια καλή ατραξιόν. Θα ήταν μια πολύ καλή ατραξιόν. Το... Λοιπόν, για να... Εντάξει, δεν θέλω να μου πεις αν είσαι ερωτευμένος, αλλά... Αν έχεις κάποια σχέση αυτόν τον καιρό που σε πληρεί. Δεν παίζεσαι. Λοιπόν, εντάξει, επειδή θα φύγω τους ή άλλους, οπότε... Θα φύγεις, να πας που θα φύγεις από το στούντιο ή θα φύγεις... θα φύγω από το στούντιο. Καλά, το στούντιο θα φύγεις έτσι κι αλλιώς, γιατί αύριο πρωί προπόνηση. Ακριβώς. Αλλά δεν μπορείς να φύγεις και να με αφήσεις έτσι, ρε πάλι, γιατί αν είναι δυνατόν, δηλαδή είσαι ο πρώτος μου καλεσμένος. Όπως προσπαθώ εδώ και πέντε λεπτά να σου πω ότι είμαι ερωτευμένος και δεν το δέχεσαι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Προσπαθείς να. Ναι. Yes. Πόσους πόντους? Τρίποντο. Λοιπόν, το πήρες την απάντησή σου, νομίζω ότι. Ωραία. Αυτό. Εντάξει. Ήθελα να μου πεις είμαι ερωτευμένος και ευτυχισμένος. Τελείως. Ωραίο πράγμα. Δηλαδή, γιατί όχι. Αυτά πάνε μαζί. Κάτια, εγώ νομίζω ότι ένας αθλητής, ένας καλλιτέχνης, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος που δουλεύει. Γιατί για να σου πω κάτι, όταν είσαι ερωτευμένος, βγάζεις. Παίζεις. Πρέπει να είναι. Μπράβο. Λάμπεις, γι' αυτό το λέω. Όχι, λάβω γιατί μου έχει φύγει το make-up. Λάβει, γιατί σου φύγει. Όχι, το μάτι λάβει. Δεν μπορείς να έχεις πούδρα μέσα στο μάτι. Το μάτι θα λάμπει είναι και. Το μάτι έχει γυαλίσει λίγο. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι θα έπρεπε να αφήσουμε τον Παναγιώτη να φύγει, γιατί είναι ήδη πάρα πολύ αργά και αύριο πρωί έχει προπόνηση. Παναγιώτη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ στην πρώτη μου συνέντευξη. Και δεν θα μπορούσα να κάνω συνέντευξη σε κάποιον κοντό για πρώτη φορά στη ζωή που κάνω συνέντευξη να ψηλώσεις. Δεν θα μπορούσα να κάνεις καλύτερη συνέντευξη, φαντάζομαι, γιατί εγώ πρώτη φορά κάνω κομπλιμέντα, θα το πω όμως. Γιατί από πολλούς επαγγελματίες δημοσιογράφους είσαι κλάσεις ανώτερα. Αφήνω το μπαλάκι και τα λέμε. Λυπάμαι που θα σας αφήσω, αλλά έχω την υποψία ότι εσείς με έχετε αφήσει εδώ και ώρα. Αυτή είναι η μοίρα του οικοδεσπότη, να φεύγει τελευταίος. Άντε να φύγετε τώρα κι εσείς, όνειρα γλυκά.